ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πραγματικά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, κάθε φορά που φτάναμε για να κλείσουμε κάποια αξιολόγηση, κάθε φορά που πηγαίναμε σίγουρα καλά, πάντοτε είχαμε τα ίδια προβλήματα. Πάντοτε δεν θα πιαστούν οι στόχοι, δεν θα κλείσει η αξιολόγηση, δεν θα γίνει τίποτα. Οι στόχοι και τα προηγούμενα έτη καλυφθήκανε και τα πλεονάσματα ήταν παραπάνω, υπερπλεονάσματα είχαμε. Να είστε σίγουροι ότι και τα επόμενα έτη θα έχουμε τα ίδια. Όσο πλησιάζει η έξοδος από τα μνημόνια, τόσο πιο πολύ εντείνονται οι πιέσεις από τους συναδέλφους της αντιπολίτευσης. Σίγουρα θα συζητήσουμε ξανά τους στόχους για τα επόμενα έτη στη συζήτηση για το μεσοπρόθεσμο, όπως γίνεται κάθε φορά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και για εκείνο που εμείς είμαστε σίγουροι αυτή τη στιγμή, ότι από τον Αύγουστο και μετά η χώρα μας δεν θα είναι σε επιτροπία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα υπάρχει εποπτεία. Εποπτεία υπάρχει και στις άλλες χώρες που έχουν μεγάλα χρέη, όπως είναι η Κύπρος, η Ισπανία και οι άλλες χώρες. Ας δούμε τώρα λίγο το νομοσχέδιο. Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η διεθνή συμφωνία, η διμερή συμφωνία αρμοδίων αρχών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, με την οποία ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία η αυτόματη ανταλλαγή των εκθέσεων αναχώρα. Καμιά προσπάθεια για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν μπορεί να γίνει αποκλειστικά με εθνικά μέσα στο σημερινό περιβάλλον. Η διεθνή συνεργασία των φορολογικών αρχών είναι απολύτως απαραίτητη και η κυβέρνησή μας καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να υπογραφτούν τέτοιες συμφωνίες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο. Ευτυχώς η πίεση από τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις σχετικά με τα Paradise Papers, πιο πρόσφατα ή τα Panama Paper λίγο νωρίτερα, συνέβαλε στο να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινή γνώμη. Πλέον ασκείται εξαιρετικά μεγάλη πίεση σε κυβερνήσεις και χώρες που παλιότερα έδιναν εύκολα και ασυλλόγιστα φορολογικές συλλήψεις στους φορολογούμενους άλλων χωρών προκειμένου να αποκομίσουν ωφέλη ίδιες. Βεβαίως υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη. Άλλωστε η ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών αποτελεί ένα μόνο όπλο και όχι την πανάκια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών έχει σαν νομική βάση την πολυμερή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 4153 του 2013. Η συμφωνία που συζητάμε σήμερα είναι μια ειδικότερη συμφωνία στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και Αποτροπή της Φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που υπεγράφηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου του 1950, στην οποία και ορίζεται ρητός η ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς. Με αυτή τη συμφωνία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιριών. Αυτό άλλωστε συνέβη και με τον νόμο 4484 του 2017, με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, την 881 του 2016, και με τον νόμο 4490 του 2017, με τον οποίο κυρώθηκε η Πολυμερή Συμφωνία Αρμοδίων Αρχών του ΟΣΑ. Όσον αφορά για τα εινοποιημένα έσοδα των 750 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρθηκε από τον κύριο Κοτσούκο, η έκθεση του ΟΣΑ του 2015 προβλέπει το συγκεκριμένο ποσό. Για το 2020, η επόμενη που θα πραγματοποιηθεί το 2020, συζητείται το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη όμως δεν μπορούμε εμείς να το δούμε στην συγκεκριμένη, γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη μας την έκθεση του ΟΣΑ. Ως προς τις κυρώσεις των 20 και 10.000 ευρώ, επειδή η υποβολή εκθέσεων αναχώρα αποτελεί με την τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης και την υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών μέρος της φορολογικής υποχρέωσης για την τεκμηρίωση των ενδομηλικών συναλλαγών, οι προτινόμενες κυρώσεις
είναι ανάλογες με εκείνες που προβλέφτηκαν στους νόμους 4484 του 2017 και 4490 του 2017 σχετικά με την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΩΣΑ. Θέλω να συνεχίσω εδώ να σας πω ότι η κύρωση συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική μας για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας, για την αντιμετώπιση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, και στόχος μας είναι να εξευρεθεί φορολογητέα ύλη όπου και αν αυτή βρίσκεται, να βελτιωθεί η φορολογική συμμόρφωση και εν τέλει να επιτευχθεί η άσκηση δίκαιης και ορθολογικής φορολογικής πολιτικής, καθώς και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τη συμφωνία για τον Παναμά, θα επαναλάβω αυτά που είπα και στην Επιτροπή σε σχέση με το ζήτημα που έβαλε ο κύριος Κουτσούκος. Οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμφωνήσει στον τρόπο και στη διαδικασία που θα εφαρμόζεται για την κατάρτιση του καταλόγου των μη συνεργάσιμων χωρών. Δεν ψήφισε κανένας για κάτι τέτοιο. Υπάρχει συμφωνία από πριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια σειρά από προϋποθέσεις για ποιες χώρες θα είναι στους φορολογικούς παραδείσους, ποιοι θα είναι στη μαύρη λίστα και ποιοι από αυτούς θα μπορούν να φύγουν από τη μαύρη λίστα για να μπουν στην γκρίζα λίστα. Αν εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα και δεχτούν να βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μπορούν να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από τη μαύρη λίστα. Στην διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο Παναμάς αποδέχτηκε τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους και μεταφέρθηκε στην γκρίζα ζώνη. Στόχος μας δεν είναι να αφήνουμε τις χώρες στη μαύρη λίστα. Νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς. Στόχος μας είναι να φεύγουν από την μαύρη λίστα και να έρχονται στις χώρες που πλέον είναι πιο νόμιμες και που μπορούμε να συνεργαστούμε. Η απόφαση για ενισχυμένη παρακολούθηση εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το στόχο. Η λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαγορεύει στα κράτη-μέλη να έχουν βέβαια και τις δικές τους εθνικές λίστες. Παρ' όλα αυτά, εμείς και σε λίγες μέρες, πιθανόν και σήμερα δεν είμαι σίγουρη, έχουμε υπογράψει απόφαση, υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία και ο Παναμάς είναι μέσα, είναι στις χώρες που θα δώσουν για πρώτη φορά ανταλλαγή πληροφοριών το 2018. Μέσα στις χώρες που θα έχουμε τις πρώτες πλέον πληροφορίες μεταξύ των χωρών που εντάσσονται για τη χώρα μας και ο Παναμάς για το 2018. Όσον αφορά τις δαπάνες σε κράτος μη συνεργάσιμο, που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος, όπως είπατε κύριε Κουτσούκο, εκτός αν αποδειχτεί ότι είναι πραγματικές και συνήθες από την επιχείρηση, οπότε εκπίπτονται. Επομένως πρόκειται για μαχητό τεκμήριο. Και θέλω ακριβώς εδώ πέρα να σας διαβάσω λίγο το άρθρο 23, ακριβώς τι προβλέπει και να το καταθέσετε πρακτικά. Άρθρο 23 είναι ΦΕΚ Α 167, ο νόμος 4172, όπως αναφέρατε κι εσείς, μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν σαν αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου δεν αποκλεί την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου, εφόσον υπάρχει νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτου μέλους. Το καταθέτω στα πρακτικά.
Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και σε κάποια παρατήρηση εδώ που τέθηκε από τον κύριο Αμυρά, παρόλο που δεν είναι εδώ, σε σχέση με την Ελντοράντο και τη μελέτη μη κερδοσκοπικού κέντρου Σόμο για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό της εν λόγω εταιρείας στην Ελλάδα. Το είχε θέσει ο κύριος Αμυρά στην Επιτροπή και θα ήθελα να το αναφέρω. Εξ όσων γνωρίζω, η συγκεκριμένη μελέτη περιγράφει το πώς η Ολλανδία προσελκύει πολυεθνικές επιχειρήσεις χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα, όπως αναφέρει εκεί στην έκθεση και η Ελντοράντο, οι οποίες δανείζουν θυγατρικές τους επιχειρήσεις και δανείζονται με τη σειρά τους από άλλες επιχειρήσεις, εγκατεστημένες σε μη συνεργάσιμα κράτη, με αποτέλεσμα τη φοροδιαφυγή και τη διάβρωση φορολογητέας βάσης των κρατών που ασκείται πραγματική δραστηριότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ ότι το πρόβλημα του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν επιλύεται σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Μοσκοβισή, εν όψη της δημοσίευσης των εκθέσεων περί επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ανακοίνωσε στον τύπο ότι υφίσταται τέτοιο θέμα σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Ολλανδία. Εδώ θα ήθελα να ενημερώσω και το Σώμα ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ης και 23ης Μαρτίου 2018 τάχθηκε υπέρ της επιβολής φόρου στους πολυεθνικούς ψηφιακούς κολοσσούς εκεί όπου παράγουν πλούτο και υποστήριξε επίσης τη θεσμοθέτηση της κοινής ενοποιημένης βάσης εταιρικής φορολογίας προκειμένου με αυτές τις ενέργειες να αντιμετωπιστούν οι αθέμητες πρακτικές φοροδιαφυγής. Από ό,τι καταλαβαίνετε, εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε σε επίπεδο της χώρας μας με τους ελέγχους στοχευμένα, με την νομοθέτηση εκεί που πρέπει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε τις προσπάθειές μας ούτως ώστε να έχουμε κάποια ενιαία φορολόγηση για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα για τη φοροδιαφυγή των μεγάλων επιχειρήσεων των πολυεθνικών όσο γίνεται περισσότερο. Κρατάω την πρότασή σας για να δούμε τι έχει γίνει με τα στοιχεία που παίρνουμε από την ανταλλαγή πληροφοριών. Ήδη το έχω μεταφέρει στον διοικητή της ΑΔΕ. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να είναι έτοιμος για να έρθει, όταν θα έρθει στη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών για τα αποτελέσματα της ΑΔΕ. Αν είναι έτοιμος στην ίδια συνεδρίαση, μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αν χρειάζεται κάποιο χρόνο για επεξεργασία των πληροφοριών, οι 6 μήνες που αναφέρθηκε από τον συνάδελφο, νομίζω ότι είναι ένας χρόνος αρκετά καλός για να μπορέσει να συγκεντρώσει τα στοιχεία και να μας φέρει τις πληροφορίες. Θα το μεταφέρω και θα προσπαθήσουμε να γίνει στο επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριε Υπουργό. Στο σημείο αυτό κηρύσσεται περιορισμένη η συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής της ελληνικής δημοκρατίας και